Ένα ερώτημα που είχαμε θέσει και στην προηγούμενη συνεδρία είναι τι θα γίνει με το τέλος Ταφής. Αν υπάρχει απάντηση από πλευράς Δήμου, αν διεκδίκησε, αν πίεσε. Υπάρχει σήμερα νομίζω συνάντηση του κυρίου Σταϊκούρα με την Κέδε όσον αφορά το τέλος το οποίο θα αυξήσει κατακόρυφα το κόστος της αποκομιδής για το Δήμο. Δεύτερον, σε σχέση με το ενεργειακό κόστος και το βάρος που έρχεται και για τους δημότες, συμφωνούμε με την πρόταση για να εξεταστεί άμεση μείωση των τελών στους λογαριασμούς ρεύματο, να διεκδικήσουμε αύξηση της επιδότησης στους δήμους για να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό κόστος και στα δικά τους τιμολόγια, και εννοείται να μας δώσετε μια απάντηση αν μετά την περίφημη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τους ιδιώτες πάροχους, αν έχουν παρακρατηθεί από ιδιώτες πάροχους, οι οποίοι μας παίρνουν και κάθε μέρα τηλέφωνο, δημοτικά τέλη προς το Δήμο. Αυτό που έχει βγει είναι ότι υπάρχουν εκατομμύρια που δεν έχουν αποδοθεί στους Δήμους από ιδιωτικέ εταιρείε παροχής ενέργεια. Δεν ξέρω στο Δήμο τη Αθήνα τι γίνεται. Τα λέω αυτά γιατί χρειάζεται ορισμένα πράγματα που τα λέμε και τα συμφωνούμε να προχωρούμε και σε συγκεκριμένε ενέργειε. Να βλέπουμε δηλαδή συγκεκριμένη πίεση προ την κυβέρνηση για αυτά τα θέματα. Ανέδειξε ένα θέμα ο κύριος Σιλιόπουλος για την περίφημη πλατφόρμα. Σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την προηγούμενη διοίκηση ξανασυζητούσαμε το θέμα. Ένα άμεσο μέτρο που μπορείτε να πάρετε είναι να αντιμετωπίσετε αυτή την ιδιοκτησία σαν εμπορική δραστηριότητα και όχι σαν κατοικία. Αυξάνοντας δηλαδή το τέλος... Σα ε... no, no, no. συγχωρώ λέω αυξάνε, να αυξήσετε το τέλος στην πλατφόρμα σε εμπορική χρήση και όχι σε ιδιω, ιδιωτική κατοικία. Ή να απαιτήσετε το, το το οποίο όχι το απαιτείτε και το παίρνετε από τα ξενοδοχεία αλλά τουλάχιστον υπάρχει. Σε ορισμένα πιο συγκεκριμένα ζητήματα μπήκε και από τους προηγούμενους μπαίνει και από εμά. Από πού και πού ένας προϊστάμενος πρώτης διεύθυνσης της Αθήνας αποφασίζει, προτείνει, κοινοποιεί την κατάργηση ενός γυμνασίου και λυκείου της πόλης. Από πού και ως πού. Και ο Δήμος μέχρι τώρα δεν έχει πάρει θέση. Εμείς καταθέσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ερώτηση στη Βουλή, στην Υπουργό Παιδείας. Κατέθεσε και ο κύριος Κακλαμάνης ερώτηση στη Βουλή για το ίδιο θέμα. Μέχρι τώρα όλες οι παρατάξεις αντιπολίτευσης λένε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί δηλαδή μια μεγάλη περιοχή όπως είναι η περιοχή που πιάνει την Νεάπολη, το Λυκαβητό, το Κολονάκι να μείνει χωρίς γυμνάσιο και λύκειο. Και στην ίδια περιοχή να έχουμε πειραματικό στη Σκουφά, δημοτικό γυμνάσιο λύκειο, πρότυπο στην Πλάκα, γυμνάσιο λύκειο, Δεύτερο πρότυπο γυμνάσιο και λύκειου σαμπελόκυπου. Πού την πάτε τη δουλειά, τελικά η κυβέρνησή σα, γιατί δεν νομίζω ότι είναι θέμα ενό προϊσταμένου. Από πού βγάζει δηλαδή αυτό ο προϊστάμενος, αυτή να το πω έτσι, την τσαμπουκά να το πω, να αποφασίζει, να κοινοποιεί και να γράφει στα παλιά του τα παπούτσια και του συλλόγου γονέων και του συλλόγου εκπαιδευτικών των δημοτικών και του γυμνασίου και του λυκείου. Το επόμενο θέμα και ζητάμε να παρέμβει και εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών του ΕΝΑΤΟΥ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της Αθήνας. Βγάζουν ένα συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με την χρηματοδότηση από τη Σχολική Επιτροπή. Λένε οι άνθρωποι δηλαδή, εδώ και πέντε μήνες δεν έχουν αναλώσιμα, Ζητάνε από τη Σχολική Επιτροπή και αυτή τους δίνει 300 ευρώ. Είναι επίσης με αφορμή αυτό το περιστατικό, <Κι> όχι αυτό είναι από το ένα το, ένα το ειδικό δημοτικό σχολείο. Μπήκα σε άλλο θέμα. <Κι> το 26ο προφανώς πάνε να το καταργήσουν. Πιθανόν αν γίνει και πειραματικό να παίρνει και μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Υπάρχει μια, πώς να το πω, ευαισθησία με τα πειραματικά και τα πρότυπα. Το θέμα όμω τη χρηματοδότηση των απαιτήσεων του ενάτου ειδικού δημοτικού σχολείου δείχνει και το πρόβλημα που υπάρχει με τη χρηματοδότηση σχολικές επιτροπές. Και θυμίζω ότι από τις σχολικές επιτροπές και από τα τρία κάτι εκατομμύρια που με βάση των μνημονιακών νόμων που παραμένουν σε ισχύ αποδίδονται κάθε χρόνο βρέξει και ονείση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτή τη σχολική χρονιά και η ενεργειακή και το ενεργειακό κόστος των σχολείων και σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο και σε ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και το γεγονός ότι από αυτά τα λεφτά θα πρέπει να, να, χρησιμοποιηθούν και για την προσχολική αγωγή. Προβλέπετε αύξηση. Έχετε ζητήσει αύξηση. Αν την έχετε ζητήσει, πώς. Πήρατε τηλέφωνο, διεκδικήσατε, ζητήσατε, ανεβάσατε κάτι στο Instagram, ξέρω εγώ, Πείτε μας σε μάση περιπτώσει αν προβλέπετε να διεκδικηθεί. Θα καταθέσουμε επίσης για άλλη μια φορά το αίτημα του Συλλόγου νέων και Κηδεμόνων του 24ου τώρα Γυμνασίου και Λυκείου Αθήνας σε σχέση με το μόνιμο πρόβλημα υποδομής. Το οικόπεδο, θυμίζουμε, χρησιμοποιήθηκε για προκάτ για την προσχολική αγωγή. Και τέλος, να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο έχει βγει το γεγονό δηλαδή ότι η υπηρεσία αυθερέτων τη πολεοδομία δουλεύει με δύο εργαζόμενου για να καλύψει τα αυθαίρετα τη Αθήνα και ακόμα πέντε δήμων. Πρακτικά δεν καλύπτει τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα τη υποστελέχωσης και θεωρούμε ότι τουλάχιστον άμεσα πρέπει να αποσπαστούν οι υπάλληλοι σε αυτή την υπηρεσία με την κρισιμότητα που έχει για να μπορέσει στοιχειοδός να λειτουργήσει.